Κύριοι καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, το οποίο το ερευνητικό έργο είναι αναγνωρισμένο από τους ουρολόγους όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως χρώμα δέρματος, φυλής, και για την προσφορά του στην προώθηση της διδασκαλίας και της γνώσης στον χώρο της ουρολογίας μέσω αυτού του διαδραστικού σχολείου. Επίσης, ο καθηγητής ο κύριος Χατζηχρήστου ενθαρρύνει όλους τους συναδέλφους να διακόπτουν τον Διευθυντή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, κύριο Γιάννη Τσιτουρίδη, ο οποίος είναι ο επόμενος ομιλητής γνωστός για το μεγάλο διδακτικό έργο, το οποίο επιτέλεσε και ως Διευθυντής του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του σαν γιατρός. Για τον κύριο Τσιτουρίδη, η διδασκαλία είναι ένας τρόπος ζωής, αφιερώνοντας τεράστιο χρόνο για τη συλλογή πολύτιμου επιστημονικού υλικού, τη συγγραφή ενός μοναδικού τρίτομου βιβλίου που αφορά το χώρο της υπερηχοτομογραφίας στο ουρολογικό σύστημα, στο οροποιητικό σύστημα. Και είναι μεγάλη χαρά για μας, κύριε Διευθυντά, να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Η ομιλία του Διευθυντού, του κυρίου Τσιτουρίδη, θα αφορά τα μυστικά της υπερηχογραφίας των όρχεων και την απεικονιστική σταδιοποίηση όγκων των όρχεων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Η υπερηχογραφία των όρχεων είναι μεγάλης σημασίας για τη διάγνωση της ουρολογικής παθοφυσιολογίας, αλλά και κατά τη διάρκεια ορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων στον χώρο της ουρολογίας, όπως διαδερμικές παρακεντήσεις στον όρχη για συλλογή σπερματοζωαρίων κτλ. Παρακαλώ, κύριε Διευθυντά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστο και να τον συγχαρώ για τη συγκέντρωση τόσο πολλών συναδέλφων ουρολόγων. Το βάλουμε πιο κάτω αυτό. Όχι, καλά είναι. Θα το κανονίσουμε από εκεί. Κανόνιστο, ναι. Άμα λίγο εδώ πέρα, ναι. Για να μπορούν να βλέπουν και να φαίνει, γιατί Εδώ είναι η θέση. Και μπορείτε να διακόπτετε το Διευθυντή. Λοιπόν, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χατζηχρήστο, γιατί κατόρθωσε και μάζεψε τόσους συναδέλφους εδώ, ουρολόγους, για να με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση. Εμείς δυστυχώς οι ακτινολόγοι δεν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε τέτοια σχολεία. Σας μιλάω γιατί επί 12 χρόνια χρημάτισα πρόταση ακτινολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος και δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε αυτό που κάνει τώρα εδώ ο κύριος Χατζηχρήστου, γι' αυτό και τον συγχαίρουμε, γιατί κάνει κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Το θέμα των όρχεων είναι ένα θέμα το οποίο εκ πρώτης όψεως φαντάζει πολύ εύκολο. Εγώ ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για την εκφυλιστική νόσο της σπονδυλικής στήλης, το οποίο το είχα τελειώσει μαζί με έναν Ιταλό, τον Μάρκο Λεωνάρντι, και έμεινα να μπουν οι εικόνες, αλλά επειδή κουράστηκα, λέω ας γράψω ένα μικρό βιβλίο με τα περιστατικά που έχουμε στον όρχη για να ξεκουραστώ και να συνεχίσουμε μετά το βιβλίο. Ξεκινώντας λοιπόν να γράψω το βιβλίο, διαπίστωσα την άγνοιά μου, μολονότι επί τουλάχιστον 15 χρόνια ασχολιόμουν με τους όρχες. Έτσι λοιπόν παρατήσαμε το βιβλίο με τη σπονδυλική στήλη και εδώ και 5 χρόνια ασχολούμαστε με την συγγραφή του βιβλίου για τον όρχη. Αυτή τη στιγμή ο δεύτερος τόμος είναι στο τυπογραφείο, έχει γύρω στις 450 σελίδες, ασχολείται με την υπογονιμότητα, με το σπερματικό τόνο, τους νεφροπαθείς, τις επιπτώσεις στον όρχη, την ίνωση, την ισχυμία κτλ. Είναι στο τυπογραφείο και θα σας το στείλω. Θα πάρουμε τις διευθύνσεις και θα σας το στείλω. Ενώ ο τρίτο τόμος που περίπου έχει 1000 σελίδες και εκείνος βρίσκεται στο τυπογραφείο. Έτσι λοιπόν, με ζήτησε ο κύριος Χατζηχρήστος να κάνω μια ομιλία 2 ώρων
Και προτίμησα στο πρώτο σκέλος της ομιλίας να κάνω μια αναδρομή στην φυσιολογική ανατομία με τους υπερήχους, γιατί οι περισσότεροι από εσάς έχετε κάποιο μηχάνημα υπερήχων και ασχολείστε με τους υπερήχους. Ο Άρξης βρίσκεται στο Όσιο, εντάξει, εκτός περιπτώσεως από κρυψορχίας, και η όλη απεικόνηση του συστήματος σπερματικός τόνος, επιδημίδα και όρχης ξεκινάει περίπου από το εξοστόμιο του βονικού πόρου. Υπάρχει ένα εσωστόμιο του βονικού πόρου, το εξοστόμιο λοιπόν, και κατέρχεται μέχρι κάτω στο Όσιο. Υπάρχει εκατέρωθεν μια κοιλότητα. Στα λατινικά λέγεται cavum scroti, όπου μέσα ενθυλακώνεται ο όρχης. Τα τειχώματα είναι χαλαρά, δεν είναι πολύ σφιχτά τα τειχώματα γύρω-γύρω. Δηλαδή οι χιτώνες είναι σχετικά χαλαροί. Συγκρατείται όμως από ένα σύνδεσμο ευρυϊκής κατανομής, ο οποίος ονομάζεται ίακας. Ο ίακας λοιπόν συγκρατεί, κυρίως είναι αυτός που πιο συγκρατεί το μόρχη, την επιδημίδα και τον σπερματικό, το κάτω θύμα του σπερματικού τόνου. Αυτός εδώ είναι ο ίακας. Βλέπετε, αν σηκώσουμε και ξυλώσουμε από κάτω την ακάλυπτη περιοχή του όρχιος, θα δείτε ότι αυτός ο σύνδεσμος είναι που συγκρατεί τον όρχη στην θέση του. Η καλή εμβριολογική διαμόρφωση του ίακα συμβάλλει στη σταθερότητα του όρχιος. Η μη καλή διαμόρφωση του ίακα είναι ένας από τους παράγοντες που ο όρχης παίζει μέσα στο όσιο ή ανεβαίνει και πιο πάνω μέσα στην κοιλότητα της ελιτροειδούς απόφυσης. Η φυσιολογική απεικονιστική ανατομία έχει να κάνει με μια δομή όπου έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των ηχοανακλάσεων. Εδώ η ομοιόμορφη κατανομή των ηχοανακλάσεων βασίζεται σε ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται scattering. Scattering είναι, η scattering είναι μία ανάκλαση προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, όσο πιο καινούριο μηχάνημα έχουμε, το οποίο συλλέγει όλες τις μικρές αυτές ανακλάσεις, τόσο και πιο η ηχοδομή εδώ πέρα θα είναι πιο λεπτομερής. Και όταν λέμε πιο λεπτομερής, εννοούμε ότι οι μικροανακλάσεις που απέχουν η μία από την άλλη, δηλαδή αυτό που λέμε διακριτική ικανότητα, η οποία είναι στο χώρο και λέγεται spatial resolution, και η αντίθεση του κοντράς της έντασης των ανακλάσεων, που ονομάζεται contrast resolution, είναι πιο καλή. Συνεπώς η ποιότητα του μηχανήματος μας βοηθάει στο να έχουμε καλύτερη και πιο λεπτομερέστερη απεικόνιση της ηχοδομής. Το φαινόμενο της ανάκλασης γίνεται σε μεγαλύτερες ανακλαστικές επιφάνειες. Δηλαδή, εδώ γύρω-γύρω, στην νόδη κάψα, έχουμε το φαινόμενο της ανάκλασης. Μέσα όμως γίνεται μια διασπορά μικροανακλάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρόμοια ηχοδομή θα δείτε στο θυροειδή. Παρόμοια ηχοδομή θα δείτε στους ιελογόνους αδένες. Έτσι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεφαλή για το θυροειδή, να τη βάλει στον όρχη, αν δεν μπορεί να βρει μια κεφαλή. Έχουν την ίδια φιλοσοφία. Το φαινόμενο δηλαδή των μικροανακλάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα στον όρχη υπάρχουν ορισμένα
διαφραγμάτια τα οποία διαχωρίζουν τον όρχη σε λόβια. Τι είναι αυτά τα διαφραγμάτια, από τι αποτελούνται αυτά τα διαφραγμάτια. Στην αρχή έχουν χαλαρό ενώδες θετικό ιστό. Στη συνέχεια, περνώντας την ηλικία, το aging, αρχίζει και αυξάνει πιο πυκνός συνδυτικός ιστός. Έτσι, εμείς για να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα διαφραγμάτια, πρέπει να τα βρούμε σε κάποιον ο οποίος έχει αναπτύξει, αντί για χαλαρό συνδυτικό ιστό, πυκνό ενώδη συνδυτικό ιστό, που είναι ηχογενής. Συνεπώς, αν θέλει κάποιος να δει αυτά τα διαφραγμάτια, θα τα δει σε κάποιον ηλικιωμένο. Δέστε έναν οπό, πώς φαίνονται τα διαφραγμάτια. Εδώ είναι σε ένα μεγαλύτερης ηλικίας, πάλι δέστε πώς διαχωρίζονται τα διαφραγμάτια. Εδώ τα βελάκια μέσα περιορίζουν τα σπερματικά σωληνάρια. Και σε έναν πιο ηλικιωμένο και πιο μεγάλο χρόνο παραμονής μέσα στη φορμόλη, δέστε πώς φαίνονται τα διαφραγμάτια. Όπου εκεί μπορούμε να δούμε και τα αγγεία τα οποία πορεύονται μέσα στα διαφραγμάτια. Ο δε ιστός με τα σπερματικά σωληνάρια είναι ο υπόλοιπος που κυτρινίζει. Συνεπώς, αυτά τα διαφραγμάτια μπορούμε να τα δούμε σε έναν μεγάλης ηλικίας και είναι ηχογενή διαφραγμάτια. Έχουν σημασία αυτά τα διαφραγμάτια, αναρωτιέται κανένας. Βεβαίως, πρέπει να τα διακρίνει κάποιος, γιατί, διότι πολλές φορές είναι τέτοια η ανακλαστικότητα του πυκνού ενώδους συνδυτικού ιστού που αλλοιώνει την ηχοδομή του όρχιος και ο όρχης φαίνεται ανομοιογενής. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουμε την κατανομή αυτών των διαφραγματίων που συγκλίνουν προς το μεσάβλιο, για να μην μπερδέψουμε την ανομοιογενή ηχοδομή με μια βλάβη. Να το λοιπόν το λόβιο και δέστε μέσα τα σπερματικά σωληνάρια και εδώ μέσα αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς εδώ. Τώρα, προσέξτε να δείτε. Λέει κάποιος ο διάμεσος ιστός του όρχεως. Ο διάμεσος ιστός του όρχεως έχει δύο τμήματα. Το ένα είναι τα ενώδη διαφραγμάτια, που έχουμε αγγεία, ελεφαγγεία μέσα, και ο άλλος χώρος, ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στο λόβιο, είναι αραιός, πολύ αραιός, χαλαρός συνδυτικός ιστός, που έχει και αυτός αγγεία, αλλά και μέσα βρίσκονται άλλες δομές, άλλα κύτταρα, κύτταρα του Leydig, μακροφάγα, μαστοκύτταρα. Ο χώρος αυτός λοιπόν είναι ο ένας με τα ενώδη διαφραγμάτια και ο άλλος εδώ πέρα μέσα έξω από τα σπερματικά σωληνάρια που είναι αραιός, χαλαρός, συνδυτικός ιστός. Η ηχοδομή του είναι σχεδόν παρόμοιας φύσεως με εκείνη το σπερματικό σωληνάριο. Έτσι δεν θα μπορούμε να το ξεχωρίσουμε εδώ. Δέστε εδώ σε έναν ηλικιωμένο πώς φαίνονται αυτά τα διαφραγμάτια, τα ενώδη. Τα βλέπετε. Ξεκινάνε από το μεσάβλιο και δέστε πώς διαχωρίζουν τον όρχη. Λίγο ακόμα να είχαμε πιο πυκνό συντηρητικό ιστό, θα έλεγε κάποιος ότι εδώ έχουμε έναν ανομοιογενή όρχη. Γι' αυτό θέλει λιγάκι προσοχή να ξέρουμε την ηχοδομή αυτών των ενωδών διαφραγματίων σε λίγο ηλικιωμένους ασθενείς. Τα περιβλήματα του όρχιος. Μέχρι πρότινος, επειδή είχαμε παλιά μηχανήματα, όλα αυτά τα τυχώματα εδώ του όρχιος φαίνονταν σαν μια ηχογενής δομή. Μία και μοναδική. Δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τον ινώδη χιτώνα, τον ελιτροειδή χιτώνα, την έσω και έξω σπερματική περιτονία,
Δεν μιλάω καθόλου βέβαια για την κρεμαστήρια Περιτονία και το υπόλοιπο το δαρτό. Όλα λοιπόν αυτά φαινόντουσαν σαν μια ηχογενής λωρίδα. Δεν είχαμε δηλαδή την απαραίτητη διακριτική ικανότητα στα μηχανήματα για να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Συνεπώς δεν υπήρχε η φιλοσοφία της γνώσης αυτών των χιτώνων. Τώρα όμως με τα καινούργια τα μηχανήματα, όλοι αυτοί οι χιτώνες διακρίνονται. Όλοι, ένας προς ένα. Εδώ, αυτοί οι χιτώνες. Δέστε εδώ πώς διακρίνονται. Είναι με ένα μηχάνημα που έχουμε εμείς στο νοσοκομείο μας, είναι με το, να μην πούμε την εταιρεία, όπου υπάρχει μεγάλο, υψηλό resolution και η κεφαλή έχει πάρα πολλούς κρυστάλλους. Δηλαδή είναι περίπου πενταπλάσιοι από ένα φυσιολογικό μηχάνημα. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να διακρίνει τον ινώδη χιτώνα, τους ελιτροειδείς χιτώνες και την εξωσπερματική περιτονία. Είναι δηλαδή ευδιάκριτη αυτή η χιτώνες. Ακόμα και μικρή ποσότητα υγρού να υπάρχει αντιδραστική, μπορούμε να τη δούμε. Και βέβαια όταν χαλαρώνουν αυτοί, επειδή είπαμε ότι μπορεί να χαλαρώσουν αυτοί οι χιτώνες, κυρίως ο δαρτός και η κρεμαστήρια περιτονία, τότε μπορεί να δείτε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ο ένας όρκος να είναι μπροστά, ο άλλος όρκος να είναι πίσω. Μιλάμε για μια ευρεία χαλάρωση των χιτώνων αυτών, που δεν μπορούν να συγκρατήσουν αυτοί οι χιτώνες το βάρος του όρχεως, και έτσι ο ένας όρκος μπορεί να είναι εδώ, ο άλλος όρκος μπορεί να είναι πίσω. Δέστε πόσο χαλαρά είναι εδώ τα τυχώματα, με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλη απόσταση οι όρχες. Παρεμπιπτόντως εδώ να πούμε για τη μαγνητική τομογραφία ότι κυρίως η ακολουθία η TAF2, η οποία τι είναι μια ακολουθία η οποία έχει σχέση με την παθολογία, όχι την ανατομία αλλά την παθολογία, και ειδικά στον όρχη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί είμαστε τυχεροί? Γιατί αυτή η ακολουθία αναδεικνύει τα υδαρή στοιχεία, είτε φυσιολογικά είτε παθολογικά. Έτσι λοιπόν, τα υδαρή στοιχεία έχουν αυξημένο σήμα, είναι δηλαδή λευκά, αυτά τα λευκά, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε βλάβη μέσα στον όρχη να υπάρχει, οποιαδήποτε βλάβη, τι κάνει αυτή η βλάβη? Έχει λιγότερο νερό από το φυσιολογικό όρχη, με αποτέλεσμα οι βλάβες αυτές να έχουν χαμηλό σήμα. Έτσι λοιπόν ανοιχνεύεται εύκολα οποιαδήποτε μικρή βλάβη να υπάρχει στον όρχη. Έτσι λοιπόν αυτή η TAF2 ακολουθία θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ. Επίσης θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ όχι μόνο για την ανίχνευση βλαβών, γιατί έχουμε τον υπέρηχο, αλλά γιατί το τείχωμα του όρχιος που λέγεται ινώδης χιτώνας, ινώδης χιτώνας σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο νερό. Με αποτέλεσμα λιγότερο νερό, έχουμε χαμηλό σήμα, έχουμε μαύρη απεικόνηση του ινώδους χιτώνας, ώστε βλέποντας ένα νεόπλασμα που ακουμπάει ή προσπερνάει αυτό το ινώδη χιτώνα, μπορούμε να δούμε την τοπική επέκταση ενός νεοπλάσματος. Συνεπώς, τα διακολουθία, ο όρχης ο φυσιολογικός, υδαρή στοιχεία, αυξημένο σήμα, απεικονίζεται λευκός, άσπρος. Τι δεν έχει υδαρή στοιχείο? Ο ινώδης χιτώνας. Συνεπώς, ο ινώδης χιτώνας, λιγότερο νερό, χαμηλό σήμα, απεικονίζεται μαύρος, και αυτό το κοντράστ μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στην τοπική διήθηση του ινώδους χιτώνας, του ηλιτροειδούς χιτώνας, και ο υπέρηχος μαζί με τον μαγνήτη, την TAF2,
να μας δώσουν ένα σωστό αποτέλεσμα, η μία μέθοδος να τσεκάρει την άλλη μέθοδο, όσον αφορά την τοπική επέκταση ενός νεοπλάσματος. Να και οι χιτώνες, να και η κοιλότητα. Έτσι, βλέπετε εδώ τους χιτώνες του ιδίως ελιτροειδούς χιτώνα. Μέσα βλέπετε την κοιλότητα αυτή που μπορεί να έχει λίγο φυσιολογικό υγρό, 2 έως 5 ml. Αλλά όταν αυξηθεί το υγρό, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι έχουμε τις καταστάσεις της υδρογύλης. Αυτά λοιπόν για την ηχοδομή. Ακούω ερωτήσεις όσον αφορά την ηχοδομή του όρχιος. Κύριε Σφοκίτη. Είναι μία από τις ωραίτερες ομιλίες. Προς το παρόν δεν έχω ερώτηση. Είναι μία από τις ωραιότερες ομιλίες που έχω ακούσει στην καριέρα μου. Ενθαρρύνω τους νέους συναδέλφους. Κένι, είναι νωρίς να ρωτήσω πώς, τι αλλάζει σε κάποια φλεγμονή. Στην ηχοδομή. Ναι, ναι. Είναι νωρίς, έτσι. Θα αναφερθεί αργότερα. Και ο Πέτρος το περιμένει, θέλει μία ερώτηση. Καθώς. Ιδίως σε περιστατικά που αξιολογούνται για καρκίνο του όρχη, σε follow-up μετά, βλέπουμε αρκετές φορές την απεικόνιση αυτών των μικροαποτιτανώσεων, οι οποίες από οικολογική... Θα τα πούμε μετά. Έχουμε μια ομιλία. Το γιατρός. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για τα ορχικά διαφραγμάτια. Βλέπουμε ορισμένες φορές να διαγράφονται έντονα. Σημαίνει κάτι αυτό, δηλαδή γραμμοειδεοδός, πολύ έντονα. Θα το ακούσεις τώρα επόμενο. Θα το πείτε. Είπα για την ηχοδομή. Έχει διαφορά η ηχοδομή. Συγγνώμη λίγο στο μικροπέριμο. Υπάρχει διαφορά στην ηχοδομή όταν έχουμε μια οσχιοκύλη με μια... πώς φαίνεται μέσα, γιατί έχουν έρθει περιστατικά τα οποία μας λένε οι συνάδελφοι ακτινολόγια είναι υδροκύλη. Και τους στέλνουμε σε άλλους συναδέλφους και λέει «Μα δεν είναι, είναι έντερο, παραδείγματος χάρη». Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό είναι... Ένα φακό και το βλέπεις. Δηλαδή έλεος. Εντάξει, ο φακός όταν είναι πολύ μεγάλη, αλλά άμα είναι κάτι μικρό... Δεν έχει καμία σχέση η ηχοδομή του όρχιος, η ηχοδομή της υδροκύλης με μια εντερική έλικα η οποία έχει καταδυθεί μέσα στο όρχιο. Καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, το φαινόμενο αυτό των μικροανακλάσεων στο έντερο. Το έντερο είναι μεγάλη διαχωριστική ανακλαστική επιφάνεια και ειδικά ο αέρας ο οποίος περιέχεται μέσα στο έντερο, όταν περιέχεται, κάνει μια ακουστική σκιά η οποία ονομάζεται βρώμικη ακουστική σκιά. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο στη μία περίπτωση στον όρχη με ηχοδομή από το σκέτερινγκ και στην άλλη έχουμε να κάνουμε μία ηχοδομή από ανακλάσεις προς τα πίσω. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Να προχωρήσω λοιπόν παρακάτω, να πούμε δύο λόγια για τα αγγεία. Πώς γίνεται η διερεύνηση των αγγείων του οσχεού. Γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ουρολόγους. Να έχουν οι ίδιοι δηλαδή μία εικόνα πώς γίνεται η σωστή διερεύνηση των αγγείων. Τα κύρια τρία αγγεία, τα οποία αρτηριακά, τα οποία έρχονται μέσα στο όσιο, είναι η ορχική αρτηρία, ο κύριος δηλαδή κορμός των παροχής αίματος, είναι η κρεμαστήρια αρτηρία που πορεύεται μέσα στο χιτώνα που έχουμε τον κρεμαστήριο μυ, και η αρτηρία η οποία ελικώνεται ή είναι ευθεία στην πορεία του σπερματικού πόρου. Συνεπώς έχουμε τρία κύρια αρτηριακά στελέχη. Όμως έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Γιατί η ταχύτητα ροής στην ορχική αρτηρία δεν έχει καμία σχέση με την ταχύτητα ροής που υπάρχει στην κρεμαστήρια αρτηρία και στην αρτηρία του σπερματικού πόρου. Έτσι λοιπόν, η ορχική αρτηρία
Και η κλάδη μέσα στον όρχη είναι χαμηλής αντίστασης αρτηρία. Αντιθέτως, οι άλλες δύο αρτηρίες είναι αρτηρίες υψηλής αντίστασης. Οι δείκτες είναι τελείως διαφορετικοί. Τα πικ δηλαδή στην κυματομορφή είναι διαφορετικά. Βλέπετε λοιπόν εδώ από μία αγγιογραφία, εκλεκτική αγγιογραφία, την ορχική αρτηρία, πώς δίνει τους κλάδους μέσα. Αυτή είναι η κεντρομόλη κλάδη, εντάξει. Αυτή είναι η καψική αρτηρία. Δέστε πώς έρχεται από την περιφέρεια. Και εδώ είναι η κλάδη μέσα στον όρχη. Έτσι, είναι αγγιογραφία που έκανα ο ίδιος. Ένα άλλο σχήμα, δείτε πώς έρχονται τα αγγεία. Η ορχική αρτηρία, εντάξει, αιματώνει και την επιδημίδα και τμήμα μέσω αναστομωτικών κλάδων του σπερματικού πόρου, δίνει τις καψικές αρτηρίες αυτές και δέστε πώς μπαίνουν μέσα οι κεντρομόλες αρτηρίες, οι οποίες κάνουν και ένα πισωγύρισμα που λέγεται παλίνδρομος αρτηρία. Κύριε συνάδελφε, αν μπορώ να διακόψω και εγώ με την άδεια του κυρίου Χατζηχρήστου, αυτό κάντε ένα σχόλιο, ίσως έχει μεγάλη κλινική σημασία για αυτούς που προτιμάνε τη συλλογή σπερματοζωαρίων με 40 τρυπήματα στον όρχη με βελόνα, γιατί οι καψικές αρτηρίες θα τραυματιστούν, από το να κάνουν μια συγκεκριμένη 3 μιλιλίτρ βιοψία σε ανάγκαιο τμήμα. Ενσταρνίζετε σε την άποψή μου ή την απορρίπτετε? Εγώ δηλαδή που κάνω τις βιοψίες, έχω καθοδήγηση με τον υπέρηχο. Οπότε βλέπω τις καψικές αρτηρίες και τις αποφεύγω πάντοτε. Θα μιλήσουμε και για τη βιοψία όπως στο τέλος, όσο ώρα θέλετε. Απλώς δεν είναι πρόβλημα για μας, γιατί με τον υπέρηχο βλέπουμε την καψική αρτηρία. Δηλαδή βάζουμε το έχρωμο Doppler, βλέπουμε την καψική αρτηρία, την αποφεύγουμε και πάμε σε μέρος που είναι λιγότερο αγγειωμένο, έχει λιγότερα αγγεία. Επειδή να υπερασπιζόμαστε και την ειδικότητά μας, όταν όμως γιατροί άλλων ειδικοτήτων εξαιρώνται οι παρόντες με μία βελόνα, κάνουν 30 τρυπήματα για να μαζέψουν, θα τα πούμε. Συνιστάτε. Βλέπετε λοιπόν μετά την αρτηρία του σπερματικού πόρου, η οποία πολλές φορές είναι ευθεία, αλλά πολλές φορές είναι και υλικοειδής. Και τελείως επί τα εκτός, είναι η κρεμαστήρια αρτηρία. Εδώ πάλι άλλο ένα σχήμα για να σας δείξω τον τρόπο που η καψική αρτηρία δίνει μέσα τις κεντρομόλες αρτηρίες και μετά τις παλίδρομες αρτηρίες. Βέβαια, οι καψικές αρτηρίες μπορούν να αναστομωθούν μεταξύ τους με μία μεσαυλική αρτηρία. Πολλές φορές η αρτηρία η μεσαυλική, λέγεται και διαμεσαυλική, είναι μονήρης. Είναι μόνο ένα αρτηριακό στέλεχος. Αλλά πολλές φορές συνοδεύεται και από φλέβα. Έχουμε δηλαδή πακέτο και φλέβα διαμεσαυλική και αρτηρία διαμεσαυλική. Εδώ είναι μια αγγιογραφία με σκιαστικό σε πτώμα. Το έχει κάνει ένας Τούρκος συνάδελφος. Και βλέπετε τις αναστομώσεις που υπάρχουν μεταξύ της ορχικής αρτηρίας και της κρεμαστήριας αρτηρίας και της αρτηρίας του σπερματικού πόρου. Αυτές οι αναστομώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Να σας πω γιατί. Διότι σε περίπτωση περιέλυξης του πόρου μπορεί να κρατήσουν τον όρχη για λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, σε ορισμένα άτομα τα οποία είναι κάποιας ηλικίας και έχουμε επιβαρύνσεις των αρτηριών του τύπου του ζαχαρόζου διαβήτη, του τύπου των ασθενών με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή διήλυση, που έχουμε επασβεστώσει το τείχομα και μέσα στα αγγεία, στον αυλό δηλαδή των αγγείων, φράσονται λοιπόν τα μικρά τα αγγεία και για να διατηρηθεί η ακαιρεότητα η αιματικής παροχής στον όρχη, αυτά εδώ μπορεί κάποιος να τα δει, τα μικρά αυτά αγγειακά στελέχη να τα δει τελείως διατεταμένα. Για να δείτε τη συμβολή στην παροχή αίματος σε αυτή την ομάδα των ασθενών. Και βέβαια γι' αυτό
και σε αυτούς τους ασθενείς, τους ζάχαροδιαβητικούς, τους ασθενείς με αιμοκάθαρση, είναι αυξημένο το ποσοστό της ισχυμίας τμήματων του όρχεως. Χάρη όμως αυτά τα αναστομωτικά στελέχη, περιορίζεται το ποσοστό των ισχυμικών περιοχών στον όρχη. Τώρα, είμαστε πάντοτε μια καλή εξέταση έλεγχος των αγκείων, μια και έχουμε όλα τα μηχανήματα πλέον έχουν δυνατότητα απεικόνησης με φάσμα, μπορούμε να δούμε λοιπόν το φάσμα. Βλέπετε λοιπόν ένα φάσμα χαμηλών αντιστάσεων στην ορχική αρτηρία. Εδώ είμαστε μέσα στο σπερματικό πόρο, είμαστε ψηλά δηλαδή, στο σπερματικό τόνο. Το ίδιο σε λίγο πιο πάνω το μη. Βλέπετε τα φάσματα λοιπόν της χαμηλής αντίστασης, με υψηλή κυματομορφή. Και εδώ βλέπετε το ίδιο πράγμα ακριβώς, πάλι υψηλή κυματομορφή, χαμηλές αντιστάσεις σε μια καυσική αρτηρία. Το ίδιο σε μια κεντρομόλο αρτηρία. Έτσι, τη βλέπετε την κεντρομόλο αρτηρία. Αντίθετα, στην αρτηρία του σπερματικού πόρου, οι αντιστάσεις είναι πολύ υψηλές. Και βλέπετε πόσο χαμηλή είναι η κυματομορφή. Το ίδιο γίνεται και στην κρεμαστήρια αρτηρία. Εδώ βλέπετε την απεικόνηση μιας διαμεσαυλικής αρτηρίας. Παράλληλα, βλέπει κάποιος ότι πακέτο με την αρτηρία υπάρχει και η φλέβα. Εντάξει, και η αρτηρία και η φλέβα. Αυτό το οποίο επίσης βλέπει στην αρτηρία, πολλές φορές στην διαμεσαυλική αρτηρία, είναι ότι επειδή κάνει ένα κύκλο το αίμα και γονίωση, και έρχεται δηλαδή με φόρα και γονίωση, στροβιλίζεται το αίμα, με αποτέλεσμα πολλές φορές θα το δείτε να είναι κυτρινισμένη η αρτηρία. Λόγω της στροβιλώδους ροής που περνάει μέσα από την διαμεσαυλική αρτηρία. Πάλι ένα άλλο περιστατικό, βλέπετε την διαμεσαυλική αρτηρία, στην περιφέρεια μπορεί να δει κανένας τις καψικές και καμιά φορά είναι τόσο ισχυρή ανακλαστική επιφάνεια. Δεν γίνεται λοιπόν το φαινόμενο της διασποράς των μικροανακλάσεων, ώστε από πίσω, επειδή έχουμε απώλεια ηχητικής ενέργειας, έχουμε μια ήπια διαφορετική, με χαμηλή ηχητική ενέργεια, σάρωση του παραχήματος. Αυτό ονομάζεται two-tone testis. Βλέπετε λοιπόν, πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, πίσω από μια διαμεσαυλική αρτηρία, μη τυχόν, συγγνώμη, και το περάσουμε για μια περιοχή παθολογική. Συνεπώς, στην διαμεσαυλική αρτηρία, επειδή έχουμε μεγάλα και χοντρά τυχώματα, έχουμε απώλεια της ηχητικής ενέργειας, συνεπώς το πίσω μέρος σαρώνεται με λιγότερη ηχητική ενέργεια, συνεπώς θα είναι χαμηλότερες οι ανακλάσεις. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται κυρίως με ένα πλέγμα φλεβικών στελεχών, τα οποία οδεύουν προς διάφορες κατευθύνσεις, μέχρι να γίνουν η μία σπερματική φλέβα. Οδεύουν, επαναλαμβάνω, προς διάφορες κατευθύνσεις. Γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή στην κατεύθυνση της παροχέτευσης. Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι υπάρχουν τεράστια αναστομωτικά δίκτυα δεξιά και αριστερά. Δηλαδή μεταξύ του δεξιού και του αριστερού τμήματος. Και σε χαμηλό επίπεδο, κοντά στο όσιο δηλαδή, και σε ψηλότερο επίπεδο. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε το νου μας για αυτές τις αναστομώσεις και για αυτή τη διασπορά της φλεβικής παροχέτευσης. Όλος αυτός ο θύσανος των αγκείων, βλέπετε πως δημιουργεί αυτό εδώ το τεράστιο εδώ πλέγμα, σε αντίθεση με το άλλο πλέγμα, το δεύτερο πλέγμα, που είναι η παροχέτευση μικρή των αγκείων του σπερματικού πόρου. Τώρα, τι αξιολογούμε? Αξιολογούμε το εξής. Το εύρος των αγκείων. Υπάρχει μια στάνταρ αναφορά σε ένα δίκτυο. Διάφορες μελέτες κτλ.
ανεβάζουν, κατεβάζουν αυτό το δείχτη στα 3 χιλιοστά. Αυτό το οποίο είναι στάνταρ λοιπόν και είναι ξεκάθαρος, ο αριθμός είναι 3 χιλιοστά. Πάνω από 3 χιλιοστά, τι μας λέει ο κανόνας, ψάξε για κυρσοκύλη. Ψάξε σημαίνει ότι προχώρα και στη δοκιμασία Βαλσάβα. Όλοι γνωρίζετε τη δοκιμασία Βαλσάβα. Η δοκιμασία Βαλσάβα έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η ίδια δοκιμασία. Ξεκινάς δηλαδή με δοκιμασία, όχι με ηρεμία, με δοκιμασία. Και στη συνέχεια ξεκινάς με ηρεμία, χαλαρώνεις δηλαδή. Στη συνέχεια ξανακάνεις την ίδια δοκιμασία. Δηλαδή αυξάνεις την ενδοκυλιακή πίεση, την ενδοκυλιακή πίεση. Και στο τέλος πάλι τσεκάρεις το εύρος. Δέστε λοιπόν με τη δοκιμασία Βαλσάβα πώς γέμισαν τα αγγεία. Μετά σε φάση ηρεμίας, δέστε τα αγγεία έχουν αδειάσει τελείως. Ξανά δοκιμασία Βαλσάβα έχουν γεμίσει τα αγγεία. Βέβαια αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε και με φάσμα. Τι γίνεται λοιπόν στο φάσμα? Έχουμε το επίπεδο της ηρεμίας. Λέμε, κάνουμε τη δοκιμασία Βαλσάβα, οπότε γίνεται αναστροφή του φάσματος. Γεμίζουν τα αγγεία και έχουμε άλλο φάσμα. Δηλαδή έχουμε δύο φάσματα. Το ξανακάνουμε πάλι με ηρεμία, ξανά flat επίπεδο. Εδώ είμαστε σε ηρεμία. Δέστε λοιπόν το φλεβικό φάσμα, έτσι. Αυτό είναι το φλεβικό φάσμα, χαμηλό. Στη συνέχεια κάνουμε δοκιμασία Βαλσάβα. Δέστε, πετάχτηκε πάνω, έκαναμε ένα πικ, λες και είναι αρτηρία, γέμισε δηλαδή με αίμα, έχει συμπεριφορά αρτηρίας, γρήγορη ροή και στη συνέχεια σιγά σιγά οδεύουμε προς την ηρεμία τη φλεβική, που σημαίνει flat. Εδώ, μετά το πικ, βλέπετε το flat. Αυτό λοιπόν ονομάζεται αναστροφή ροής. Γεμίζει, αδειάζει. Γεμίζει, αδειάζει. Ορισμένες φορές δεν έχουμε ένα μόνο φλεβικό κλιματοειδές πλέγμα. Σε πολλούς ασθενείς έχουμε δύο κλιματοειδή πλέγματα, το οποίο είναι ξέχωρα τελείως. Δεν ακολουθούν δηλαδή την πορεία του σπερματικού πόρου. Έχουμε τρία διαφορετικά τμήματα που οδεύουν προς τα πάνω. Είναι λοιπόν η οπίστια ομάδα των φλεβών, η οποία από το πίστιο μέρος του όρχιος και της επιδημίδος οδεύουν προς τα πάνω. Αυτό το βλέπουμε συχνά και το αναφέρουμε για να το ξέρετε απεικονιστικά ότι πρόκειται για αυτή την παραλλαγή. Και είναι σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 30%. Και βλέπετε λοιπόν εδώ το ένα φλεβικό πλέγμα και δέστε το άλλο φλεβικό πλέγμα. Μικρό βέβαια. Εδώ μπορεί να δει κανένας και τα δύο φλεβικά πλέγματα. Το ένα φλεβικό πλέγμα, το δεύτερο φλεβικό πλέγμα. Το ένα φλεβικό πλέγμα, το δεύτερο φλεβικό πλέγμα και ανεβαίνουν προς τα πάνω από τον όχι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αγγείωση του όρχιος. Ακούω ερωτήσεις. Κάποιες φορές, εγώ έχω, όταν βλέπω μία εικόνα χωρίς και βλέπω αυτά, που λέω έχει καινοτόπια, δεν μπορεί, αυτά πρέπει να έχει κυρσοκύλη. Το ότι δεν γεμίζουνε σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο? Όχι. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Άμα είναι τα καινοτόπια, είναι γιατί παίρνουμε πολλές φορές εξετάσεις από εργαστήρια, που βλέπω όλη αυτή την εικόνα και λέει στη Βαλσάλβα δεν γεμίζουνε, δεν έχει τίποτα. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν. Γιατί? Ας πω τι συμβαίνει. Μάλλον έχει καμιά ερώτηση ο συνάδελφος. Ας πω. Στο μικρόφωνο λίγο δεν ακούμε.
Ναι, κατά τη δοκιμασία Βαλσάλβα, όταν συμβαίνει παλινδρόμηση, αξιολογείτε το χρόνο που διαρκεί η παλινδρόμηση ή απλά αν τη δείτε το φάσμα λέμε ότι μας ενδιαφέρει πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτή η παλινδρόμηση. Υπάρχουν πάρα... Επίσης έχει νόημα, για να τις έχεις όλες μαζί Γιάννη, έχει νόημα να τονίζουμε τι βαθμού είναι η παλινδρόμηση κλπ. Ή όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Γιατί ορισμένοι συνάδελφοι λένε ότι δεν γεμίζουν τα... δεν έχει παλινδρόμηση. Ναι, δεν έχει όχι, δεν γεμίζουν τα αγγεία με τη Βαλσάλβα. Τι συμβαίνει. Υπάρχουν μέσα στα αγγεία, μέσα στα διαταμένα αγγεία, η λεγόμενη στροβιλώδης ροή, η οποία μολονότι εμείς, δηλαδή είναι γεμάτη με αίμα, απλώς το αίμα αντί να πάει στην ευθεία οδό, επειδή κάνουν ελικώσεις τα αγγεία αυτά, κάνουν πολλαπλές ελικώσεις, μέσα λοιπόν σε μια ελίκωση το αίμα κάνει μια στροβιλώδη ροή. Με αποτέλεσμα, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε το φαινόμενο της ανάκλασης, του scattering, και φαίνεται σαν κενό. Έχει λοιπόν αίμα, απλώς έχει στροβιλώδη ροή. Εντάξει. Για να μην έχει στροβιλώδη ροή, πρέπει τη δοκιμασία Βαλσάλβα να την κάνεις πιο ήπια. Πιο ήπια. Δηλαδή, να τον πεις τον άσο να μην αυξήσει πάρα πολύ την πίεση. Λίγο χαμηλά. Γιατί... Επίσης, για ένα δεύτερο τεστ που μπορεί να κάνεις, για να γεμίσεις τα αγγεία, είναι να κάνεις τη δοκιμασία αυτή σε όρθια θέση. Θα το σηκώσεις λέει πάνω και θα δεις τότε ότι θα γεμίσουν πλήρως τα αγγεία. Λοιπόν, αργή και ήπια Βαλσάλβα θα γεμίσουν. Δεν γέμισαν πάλι. Το σηκώνεις όρθια και έχουν γεμίσει 100%. Στο συνάδελφο, ο οποίος ρώτησε για αν έχουν σημασία τα πικ και η διάρκεια. Βεβαίως έχουν σημασία για την βαθμονόμηση της Κυρσοκύλης. Υπάρχουν λοιπόν χάρτες βαθμονόμησης της Κυρσοκύλης, την οποία όμως το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί γίνεται η εξέταση, για ποιο σκοπό γίνεται η εξέταση και αν έχει σημασία για τον ασθενή η Κυρσοκύλη για να επεμβούμε θεραπευτικά. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα θεραπευτικής ταξινόμησης, ο ακτινολόγος πρέπει να γράψει ή ο ουρολόγος πρέπει να γράψει με βάση τη βαθμονόμηση και τη χρονική διάρκεια και το ύψος του πικ. Αλλιώς, κλασικά μπορεί να περιγράψει ότι έχουμε Κυρσοκύλη. Δηλαδή, η έκφραση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο report μας δίνει ένα παράδειγμα. Είναι βαθμονόμηση, οι βαθμοί είναι 5, είναι 10 κατηγορίες διαφορετικές βάσει διαφόρων συστημάτων βαθμονόμησης. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή την διάρκεια και το πικ. Χρησιμοποιούμε συνήθως το εύρος και την θετική δοκιμασία Βαλσάλβα και τελειώνει η υπόθεση. Αν μπορούσατε να σχολιάσετε τα κάτωθη. Δείξατε πάρα πολύ όμορφα, κύριε συνάδελφε, τις αναστομώσεις ανάμεσα στο αριστερό και δεξιό φλεβικό σύστημα. Ναι. Συστροφή στον αριστερό όρχη. Ουσίες παράγονται τοπικές βλαβερές για τον αριστερό όρχη. Εξηγείται κατά μέρος η δεξιά ορχική βλάβη για τους νέους συναδέλφους, ναι. Λοιπόν. Είναι μια εξήγηση γιατί στην αριστερή συστροφή χαλάει η δεξιά και ενδοκρινή και εξωκρινή λειτουργία του όρχεως. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Δεύτερο σχόλιο. Από μικρός είχα μια απορία. Από τα 23 μου αυτή η απορία. Άλλες μελέτες λένε ότι είναι ένα παιδικό όνειρο να βρεθεί μια απάντηση. Προτείνω μία, απορρίψτε την, θα χαρώ να την απορρίψετε. Απολυνώνουμε την έσω σπερματική αρτηρία. Μπορώ να σας δώσω στο γραφείο σας με το πρωινό καφέ και τα ντόνατς αύριο 12 μελέτες οι οποίες θα δείχνουν ότι η έξω σπερματική αρτηρία ή κρεμαστήριος αρτηρία κάτω επιγάστριος ή η αρτηρία του σπερματικού πόρου από το σύστημα της έσω λαγωνίου θα αντιρροπήσουν. Μπορώ με τα πρωινά ντόνατς να σας δώσω άλλες 22 μελέτες ότι δεν θα αντιρροπήσουν.
να συνδυαστεί αυτό με το ότι η έσω σπερματική αρτηρία είναι χαμηλών αντιστάσεων και ανάλογα με το εύρος που έχουν εξαρτώμενοι από την κατασκευή του ατόμου οι αντιστάσεις, ανάλογα με το πόσο είναι ισχυρές οι αντιστάσεις της έξω σπερματικής αρτηρίας και της αρτηρίας του σπερματικού πόρου, είναι κάποιοι τυχεροί στον πλανήτη Γη που αν απολυνώσουμε την έσω σπερματική αρτηρία θα επιζήσει ο όρχης, ενώ όλοι είναι κάποιοι άτυχοι. Κάποιο σχόλιο από εσάς? Μόνο εξαρτάται από την έκταση των αναστομώσεων. Αυτή είναι η απάντηση. Εξαρτάται. Δεν είναι θέμα ροής λοιπόν αίματος, είναι θέμα... Είναι θέμα αναστομώσεων, σας είπα, για να διατηρήσουμε την αιμάτωση του όρχιος. Υπόψη ότι η πίσω πλευρά του όρχιος έχει πιο πλούσια αιμάτωση. Η μέση πλευρά έχει λιγότερη αιμάτωση. Η πρόστια πλευρά έχει την χειρότερη αιμάτωση. Με καταλάβατε? Και αυτό γιατί μπροστά δεν έχουμε καθόλου αναστομώσεις. Είναι, λέει, κάτι σαν τελικές αρτηρίες. Πίσω. Συγγνώμη, Γιάννη, μπροστά όταν λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος είναι προς την επιδιδυμίδα. Μπροστά στο πρόστιο μέρος του όρχιος. Το πίσω μέρος του όρχιος είναι στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος, καταλάβατε. Μιλάω για την προστινή. Αυτή που περιβάλλεται από το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίου ελιτροειδού χιτώνος. Η πρόστια λοιπόν επιφάνεια έχει πολύ χαμηλή αιμάτωση. Η μέση με 3 βαθμού. Και η πίσω έχει την πιο πλούσια αιμάτωση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ισχυμικά συχνά στην πίσω περιοχή. Στην δε πίσω περιοχή, θα σας δείξω λίγο και την αγγείωση εκεί τοπικά, σε παρασκευάσματα. Η πίσω περιοχή είναι η περιοχή όπου γίνεται κυρίως το πλέγμα των αναστομώσεων. Αυτοί που είναι τυχεροί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πλούσιο δίκτυο αναστομώσεων μεταξύ της ορχικής αρτηρίας και των άλλων 2 αρτηριών και αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το πρόστιο τμήμα. Γιατί είναι άτομα τα οποία έχουν λεπτοφυείς αρτηρίες προς το πρόστιο τμήμα. Αυτή είναι χαμένα από το χέρι. Άρα λοιπόν η αναστομώση εξαρτάται από τον individual, από το άτομο. Από το άτομο. Δεν είναι καθορισμένες. Όχι. Άρα απορρίπτεται έμεσα τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κερσοκύλης, όπου ρουτίνα πολυνώνουμε και την αρτηρία και τη φλέβα. Σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία. Η αποκατάσταση της... Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το ποσοστό όλων των επεμβάσεων της κυρσοκύλης, για θεραπεία της κυρσοκύλης, σε σχέση με την κατάσταση που πήραμε από την ιστολογική του σπέρματος? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει κυρσοκύλη. Κάνουμε μια βιοψία στον όρχη. Βλέπουμε την κυταρολογική του υλικού που πήραμε. Τι δείχνει η κυταρολογική? Δείχνει λοιπόν η κυταρολογική κατάσταση καταστροφής στο σπερματικό επιθήλιο. Μέχρι ποιο κυτάρο, σπερματίδα να πούμε ή πρωτογενές σπερματοκυτάρο? Εσείς ό,τι θέλετε. Συνήθως έχουμε καταστροφή με αύξηση του εινόδου συντετικού ιστού. Έχουμε δηλαδή αυξημένη ίνωση μέσα στο σπερματικό σωληνάρι. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και μετά η ίνωση αρχίζουν και καταστρέφονται τα κύτταρα και τα θρεπτικά του σερτόλι. Δεν παρέχουν δηλαδή θρεπτικά υλικά στα γεννητικά κύτταρα, στη σειρά των γεννητικών κυττάρων. Με αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε υπογονιμότητα σε κάποιο βαθμό. Εάν λοιπόν κάνουμε την ιστολογική και κάνουμε τη θεραπεία της κυρσοκύλης με μια επέμβαση, πέστε μου εσείς γιατί έχουμε τέτοιο μεγάλο βαθμό αποτυχίας. Εξαρτάται ποια επέμβαση θα κάνουμε και εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο ήταν το αρέστ στη σπερματογένεση
πριν την Κερσοκέλη, την αποκατάσταση, άλλο δηλαδή τα πιο προχωρημένα κύτταρα. Εγώ θα σας προσθέσω. Τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα και άλλο να είναι σπερματίδες. Θα σας προσθέσω λοιπόν εγώ. Ή λίγα σπερματοζωάρια. Το δεύτερο έχει καλύτερη πρόγνωση. Εγώ θα σας προσθέσω τον κυριότερο παράγοντα, ο οποίος είναι οι αναστομώσεις των φλεβικών δικτύων, οι οποίες στην πράξη εξουδετερώνουν την επέμβαση που κάναμε. Βελτιώνεται λοιπόν το σπέρμα, κατά τη δικιά μου εμπειρία, γιατί έχω κάνει και εγώ μελέτη, αλλά δεν βελτιώνεται στο βαθμό τον οποίο αναμέναμε εμείς. Γιατί συνεχίζει να υπάρχει ψηλή υδροστατική πίεση στο φλεβικό πέρας των τριχοειδών. Δίνεται μια σοφή απάντηση. Δίνεται μια σοφή απάντηση. Ότι η ψηλή φλεβική πίεση στο τριχοειδός, στο τριχοειδές πέρας των καπιλάρης, στο φλεβικό πέρας των τριχοειδών, αυτή η ψηλή φλεβική πίεση εμποδίζει την απαναρρόφηση υγρού από τον εξωτεκυτάριο χώρο και έχουμε εξωκυτάριο ίδρυμα το οποίο παίζει με πολύ κακό ρόλο. Και έτσι για μένα προσωπικά η θεραπεία της Κερσοκύλης εξαρτάται, είναι πολυπαραγοντική. Και δεν είναι άσπρο-μαύρο, κάναμε μια επέμβαση κατά παλώμα ή όπως θέλετε άλλες επεμβάσεις και έχει διορθωθεί. Είναι πολύ παραγωγική και πρέπει να ελεγχθεί το στάτους του ασθενούς πριν του δώσουμε οδηγίες για θεραπευτική αγωγή. Να προχωρήσουμε λίγο στην επιδημίδα. Θα επανέλθουμε στην ερώτηση του συναδέλφου για το ραβδωτό πρότυπο προς το τέλος. Η επιδημίδα είναι μια άλλη δομή της οποίας στην ανατομία λίγο αρχίζαμε να την διερευνούμε τώρα τελευταία. Απέκτησε δηλαδή ενδιαφέρον γιατί είδαμε σε τι μηχανισμούς εμπλέκεται η επιδημίδα. Γιατί μέχρι πρώτη δεν ξέραμε τη σημασία της επιδημίδας. Νομίζαμε ότι είναι μόνο ένα όργανο διόδου του σπέρματος. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που κάνουν πολύ σημαντική την επιδημίδα. Αυτό το οποίο έχει διευκρινιστεί πλέον ανατομικά στην επιδημίδα είναι το εξής. Ότι οι 12-15 απαγωγοί πόροι συνενώνονται με κυρίως με ένα ή δύο στελέχη, μονήρι, τα οποία συνιστούν το αρχικό τμήμα του επιδημικού πόρου. Δηλαδή αυτά τα 12 απαγωγά στελέχη, 15 απαγωγά στελέχη, πηγαίνουν σε ένα κοινό σωλήνα, ο οποίος είναι το αρχικό τμήμα του επιδημικού πόρου. Δέστε λοιπόν εδώ, έχουμε ξεχωρίσει τα απαγωγά στελέχη, τους απαγωγούς πόρους, και δέστε τον κοινό πόρο, ο οποίος υπάρχει στην κεφαλή της επιδημίδος. Εδώ λοιπόν είναι η κεφαλή της επιδημίδος, συνεχίζει και οδηγούμαστε στο σώμα της επιδημίδος. Εδώ είναι η θέση της επιδημίδος. Συγκρατείται εδώ με έναν σύνδεσμο επάνω ψηλά, γιατί κάπου πρέπει να πιαστεί η επιδημίδα, δεν είναι στο κενό. Εδώ είναι ο άνω επιδημικός σύνδεσμος. Στα πλάγια, μόλις πάει να κάνει την ελίκωση, υπάρχει άλλος ένας σύνδεσμος, ο οποίος ονομάζεται κάτω επιδημικός σύνδεσμος. Ανάμεσα υπάρχει ένα κενό, μια άβλακα, ένας κόλπος, ο οποίος ονομάζεται κόλπος της επιδημίδος. Δέστε λοιπόν εδώ τον κόλπο της επιδημίδος, εδώ είναι ο κάτω επιδημικός σύνδεσμος, εδώ είναι ο άνω, και άμα σηκώσουμε λίγο την επιδημίδα θα δείτε εδώ τον σύνδεσμο, τον άνω επιδημικό σύνδεσμο, πώς συγκρατεί την επιδημίδα στον όρχη. Δέστε πάλι με το άγκιστρο πώς ανασηκώσαμε τον σύνδεσμο αυτό, ο οποίος συγκρατεί την επιδημίδα στον όρχη. Πάλι ο κόλπος, το βλέπετε τον κόλπο. Και ερχόμαστε τώρα στον υπέρηχο. Δέστε την πορεία της επιδημίδος. Συνεπώς, κεφαλή, σώμα, μετά πάμε προς τα πλάγια και πίσω του όρχεως. Εδώ πίσω είναι η ουρά της επιδημίδος και αρχίζει η ελίκωση που συνδέει
την ουρά της επιδημίδος με το αρχικό τμήμα του σπερματικού πόρου. Το αρχικό τμήμα του σπερματικού πόρου δεν είναι ευθύς σωλήνας. Μοιάζει με την ελίκωση της επιδημίδος. Το αρχικό τμήμα. Συνεπώς, αν δείτε εδώ ελικώσεις, δεν είναι επιδημίδα. Είναι το αρχικό τμήμα του σπερματικού πόρου. Και βέβαια στη συνέχεια οδηγείται πάλι προς τον σπερματικό τόνο. Η ελίκωση πολλές φορές είναι η πρωταρχική εστία διαδικασίας παθολογίας. Γι' αυτό και πρέπει να την ξεχωρίσουμε τη διαδικασία αυτή και κλινικά, γιατί πολλές φορές ψηλαφάει κάποιος κάτι, δεν είναι οι κυρσοί εκεί κάτω, οι οποίοι από το κρεμαστήριο πλάγμα που είναι ψηλά κρεμάσανε κάτω, αλλά αυτό που ψηλαφάει κάτω είναι η παθολογία της επιδημοσπερματικής ελίκωσης. Τι ξεκινάει από εκεί, τι μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Οι φλεγμονές κυρίως ξεκινάνε και εντοπίζονται αρχικά εκεί, σε δραματικό τόνο, από αυτή την περιοχή. Από την περιοχή αυτή εδώ. Και πολλές φορές μπορεί να παραμείνουν εκεί σαν χρόνιες καταστάσεις. Να κάνουν κοκκιώματα εκεί. Να έχουμε διαρρήξεις εκεί πέρα του πόρου και να έχουμε μεταβολή του λίπους. Γιατί εδώ στην περιοχή, εδώ υπάρχει και ένα λιπόδες σώμα. Είναι το λιπόδες σώμα της ουράς. Συνεπώς μέσα στο λίπος μπορεί να δούμε και παθολογία. Να δούμε δηλαδή τη δημιουργία κοκκιώματος από τις φλεγμονές. Επίσης, είναι η περιοχή η οποία λόγω της μικρής παθολογίας που ήρθε και πέρασε, τι κάνει. Διεγείρει τα λιποκύτταρα στο λίπος, τα διεγείρει και μέσα στο λίπος υπάρχουν οι κοινοβλάστες. Και έτσι η όλη περιοχή, πολλαπλασιάζονται τα λιποκύτταρα, πολλαπλασιάζονται, αυξάνει ο ενώδης συνδετικός ιστός και έτσι η όλη περιοχή εδώ της ουράς γίνεται μια σκληρία. Ψηλαφάει δηλαδή ο κλινικός γιατρός, ο ουρολόγος, μια σκληρία κάτω, να κρέμεται προς τα κάτω. Και αυτό είναι μια κατάσταση που μπορεί να χρονίσει. Στις οβελιές λοιπόν τομές θα δει κανένας ξεχωριστά την κεφαλή και ξεχωριστά θα δει το σώμα και την ουρά και την ελίγωση. Για να δούμε σε όλο το μεγαλείο της όλη την επιδημίδα θα πρέπει να πάρουμε λοξές στεφανιές τομές. Εδώ λοιπόν είναι η κεφαλή της επιδημίδος, εντάξει, εδώ είναι ο όρχης, και με λοξές τομές, στεφανιές, μπορεί κάποιος να δει κεφαλή, το σώμα, και δέστε την ελίκωση. Βλέπετε, ελίκωση, εδώ. Εδώ είναι με έγχρωμο, βλέπετε εδώ κεφαλή, σώμα, και ξεκινάει η ελίκωση. Εδώ κάτω, δέστε πάλι την ελίκωση, δέστε το σπιράλ του τμήματος αυτού του σπερματικού πόρου, του αρχικού, που είναι ελικοειδές, μοιάζει δηλαδή με την επιδημίδα, και εδώ συνήθως ανάμεσα υπάρχει λίγο λίπος, είναι σαν, ονομάζεται ποστήριο επιδίδυμα fat, είναι ένα λιπόδες σώμα πίσω στην λίκωση, που εδώ συνήθως γίνεται η παθολογία. Συχνά γίνεται η παθολογία, ξεκινάει από εδώ και παραμένει εκεί πολλές φορές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ανατομία της επιδημίδας. Επαναλαμβάνω, η επιδημίδα, ο βελιές τομές βλέπεις μόνο την κεφαλή μαζί με τον όρχη, για να δεις την ολότητα της επιδημίδος θα πρέπει να κάνεις στεφανιές τομές. Θα πρέπει δηλαδή ο όρχης να, τον όρχη να τον σαρώσουμε σε λοξές στεφανιές τομές. Εδώ τι έγινε. Τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα. Ακούω ερωτήσεις μέχρι να γίνει το τεχνικό πρόβλημα. Εγώ πάλι. Είναι κανένας, ναι. Συνάδελφος. Να ρωτήσω κάτι που μάλλον δεν το κατάλαβα καλά πριν. Παίρνουμε στα χέρια μας μια γνωμάτευση, η οποία λέει διεύρυνση των φλεβών του σπερματικού τόνου χωρίς παλινδρόμηση στη Βαλσάβα. Τι έχει ο άρρωστος? Το είπατε προηγουμένως, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβα εγώ, όταν σας ρώτησε ο κύριος Χατζηχρήστου. Η διεύρυνση έχει κάποιο όριο. Το όριο... Αν είναι πάνω από 3 εκατοστά.
Πάνω. Αν είναι πάνω από το όριο των τριών. Τρία χιλιοστά, συγγνώμη. Πάνω από τρία χιλιοστά, δηλαδή είναι πέντε από τέσσερα, πόσο θέλει. Ναι. Είναι τέσσερα. Η δοκιμασία Βαλσάβα ξαναγίνεται και σε όρθια θέση. Εάν και σε όρθια θέση είναι αρνητική, τότε τα διευρυσμένα αυτά καινοτόπια αγκία, φλεβικά αγκία και βρίσκονται στο κλιματοειδές φλεβικό πλέγμα, δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ευχαριστώ. Κλινικά. Ο κύριος λοιπόν, κατά λάθος, πατιέται κάτι και βγαίνει, σβήνει ο... Βγαίνει χοντρέ. Και οπότε λίγο προσοχή στο πάτημα. Τώρα πρέπει να πάμε... έχω δει σε ασθενείς μετά από μια επιδημητίδα να παραμένει ακριβώς σε αυτή την περιοχή που λες Γιάννη του λίπους μια σκληρία η οποία με τον υπέρηχο δεν έχει αιμάτωση. Ο άρρωστος είναι μια χαρά, αλλά αυτό να μην φεύγει ποτέ. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι χρονίζουν αυτές οι καταστάσεις. Πέρασε δηλαδή μια επιδημητίδα, αλλά έκανε αντίδραση στο λιπόδες σώμα. Έχουμε αυξημένη παραγωγή ινόδου θετικού ιστού από του συνοβλάστε και έχουμε και αυξημένο πολλαπλασιασμό λίπου. Δηλαδή το λιπόδε σώμα, τα λιποκύτταρα διεγείρονται και πολλαπλασιάζονται. Στη φάση τη φλεγμονή δε, αυτό πώ μπορούμε να το δούμε, δηλαδή την αντίδραση στο πέριξ λίπο. Γίνεται το λίπο πιο ηχογενέ. Γιατί το μείγμα λίπου και ινόδου θετικού ιστού αυξάνει την ηχογένεια. Καθαρό λιπόδε ιστό. Έχει χαμηλή ηχογένεια. Έχει. Μείγμα λιπόδοσης ιστού και ινόδου θετικού ιστού αυξάνει την ηχογένεια. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Επειδή βλέπω ότι περνάει η ώρα, εγώ προτιμώ να πας αργά και να έρθεις και του χρόνου για ό,τι δεν προλάβεις σήμερα για να μην ρίξουμε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε, τέλος. Φέτος. γιατί είμαστε στη μία ώρα... Κατάφερες και με έφερες εδώ, τώρα τέλος. Στη μία ώρα, είμαστε στη μία ώρα και πέντε λεπτά, απλώς. Είμαστε στη μία ώρα και πέντε λεπτά έχουμε κλείσει. Εγώ τον κύριο Σοφικίτη αρχίσαμε στις και 20. Συνεχίστε. Συνεχίστε, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και σε ορισμένα πράγματα, ορισμένα θέματα που αφορούν το σπερματικό πόρο. Ο σπερματικός σπόρος, βλέπετε την πορεία του, έχει μία πορεία στο όσιο, μία πορεία στο βουβονικό πόρο και μία πορεία ενδοπιελική. Έρχεται στο τέλος, πίσω από την ουροδόχο κύστη και μαζί με τον πόρο των σπερματοδόχων κύστεων κάνουν τον εξπερματιστικό πόρο που καταλήγει στο σπερματικό λοφίδιο. Αυτή είναι η πορεία. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω εδώ είναι το πλούσιο μυϊκό τείχομα του σπερματικού πόρου. Καμιά φορά σε ταλαιπωρημένους σπερματικούς πόρους θα βλέπετε έναν έντονα ευρύ και υποηχογενετικό, μια έντονα ευρεία και υποηχογενετική δομή. Αυτός είναι ο σπερματικός πόρος και αυτό το υποηχογενετικό που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι το πεπαχισμένο μυϊκό στρώμα. Αυτό γίνεται κυρίως όταν υπάρχει δυσκολία στη δίωδο του σπέρματος. Η συνεχής ταλαιπωρία των μυών υπερπλάσει τους μυς και αυτό δίνει μια χαμηλή ηχοδομή και μια ευρύτητα στο εύρος το φυσιολογικό του σπερματικού πόρου. Η κατανομή του πόρου μέσα στο σπερματικό τόνο είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Δίπλα στο σπερματικό πόρο τα αγγεία, φλέβες, λεφαγγεία και νεύρα. Απ' έξω είναι η κρεμαστήριο αρτηρία και πιο κεντρικά είναι η ορχική αρτηρία με τα συνοδά αγγεία και φλέβες. Δέστε σε παρασκεύαμα πώς έρχεται ο σπερματικός πόρος, αυτές είναι οι σπερματοδόχες κύστης, η ουροδόχος κύστη και πώς καταλήγει εδώ, συνενώνεται μετά με το μικρό πόρο της σπερματοδόχου κύστης για να κάνει τον εξπερματιστικό πόρο. Και εδώ είναι άλλη μία άποψη να δείτε πώς συνενώνονται οι δύο πόροι. Βλέπετε το σπερματικό
πόρο, έρχεται εδώ, συνενώνεται με το μικρό πόρο εδώ της σπερματοδόχου κύστης και στο τέλος γίνεται ο εξπερματιστικός πόρος. Πορεύεται μετά αυτός συνέχεια και οδηγείται στο σωματικό ολοφύρι. Αυτή η μοίρα του σπερματικού πόρου δυστυχώς δεν ελέγχεται με διακοιλιακό υπέρηχο. Εδώ θέλει διορθικό υπέρηχο. Να βάλουμε λοιπόν το διορθικό υπέρηχο. Σημεία αναφοράς όμως δεν θα είναι, να ξεκινήσουμε πάντα από τον προστάτη πηγαίνοντας προς την ουροδόχο κύστη. Άμα αναζητήσουμε την ουροδόχο κύστη, θα χάσουμε την μπάλα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σημείο αναφοράς στον προστάτη και από τον προστάτη να έρθουμε προς τα πάνω, προς την ουροδόχο κύστη για να δούμε το σπερματικό πόρο. Βλέπετε εδώ τις σπερματοδόχες κύστης και αμέσως μετά, εδώ είναι ο προστάτης, συγγνώμη, εδώ είναι ο προστάτης και εδώ βλέπετε τον σπερματικό πόρο. Αυτού του τύπου η υπερηχογραφία είναι ωφέλιμη όταν αναζητούμε τη διαδικασία αν είναι ελεύθερη η δίωδος του σπέρματος σε καταστάσεις υπογονιμότητος. Έχει ένδειξη δηλαδή να κάνουμε διορθικό και αυτής της περιοχής. Την ίδια πληροφορία πρέπει να μας τη δώσει και ο μαγνήτης. Ο μαγνήτης, επειδή μπορεί να πάρει λεπτές τομές υψηλής ευκρινίας, μπορεί να μας δείξει όλη την πορεία του σπερματικού πόρου. Και δέστε την εδώ, να ξεκινήσουμε από το σπερματικό λοφίδιο. Συγγνώμη, βλέπετε, πάμε προς τα πίσω. Βλέπετε το σπερματικό πόρο και τον ουρητήρα. Εδώ είναι η σπερματοδόχη κύστης και ο σπερματικός πόρος. Εδώ βλέπετε το σπερματικό πόρο και τμήμα των σπερματοδόχων κύστεων. Εδώ. Λίγο επί τα εκτός και λίγο πιο μπροστά μπορεί να δει κανένας, εδώ τον ουρητήρα. Έχουμε λοιπόν ουρητήρα, σπερματικός πόρος, πίσω σπερματοδόχος κύστης. Και συνεχίζοντας, δέστε εδώ τον σπερματικό πόρο τον ένα, τον άλλο, σπερματοδόχος κύστη, ουροδόχος κύστης μπροστά, σπερματικός πόρος, σπερματοδόχος κύστης, ουροδόχος κύστης ορθό. Και βλέπετε μετά την κατάληξη. Συνεπώς, με το μαγνήτη μπορούμε να δούμε, εκτός από το διορθικό, μπορεί ο άνθρωπος να έχει δυσανεξία κτλ. Μπορούμε να δούμε διακοιλιακά και αυτή την περιοχή. Απλώς ο μαγνήτης είναι συμπληρωματική μέθοδος. Μέθοδος εκλογής που μας δείχνει πάρα πολύ ωραία το σπερματικό πόρο στο τελικό του τμήμα, που έχει ενδιαφέρον σε περιπτώσεις υπογονιμότητας όταν ψάχνουμε για διόδους σπέρματος, έλεγχο διόδου σπέρματος αυτής της περιοχής, να κάνουμε διορθικό και στην περίπτωση της ανεξίας που δεν μπορεί ο ασθενής ή δυσκολευόμαστε εμείς πρακτικά να δούμε το σπερματικό πόρο, εναλλακτική λύση, λεπτές τομές με το μαγνήτη. Ερωτήσεις. Πώς φαίνεται υπερηχογραφικά να υπάρχει κάποια απόφραξη στο σπερματοδόχο πόρο? Απόφραξη στο σπερματοδόχο πόρο. Αμέσως. Διευρύνεται. Γιατί είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ότι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε υπογονιμότητα να κάνουμε ένα διορθικό υπερηχογράφημα να δούμε το σπερματοδόχο πόρο. Πώς φαίνεται βασικά? Διευρύνεται ο σπερματικός πόρος και είναι έντονα υποηχοϊκός. Δεν είναι ανηχοϊκός, είναι έντονα υποηχοϊκός. Έχει δηλαδή χαμηλού εύρους ανακλάσεις μέσα. Διεύρυνση τοπική, χαμηλές ανακλάσεις. Όχι κυστικό, όχι ανηχοϊκό. Και στο μαγνήτη το στο ίδιο. Στο μαγνήτη διουγκώνεται πάρα πολύ. Απλώς ο συνάδελφος ακτινολόγος θα μετρήσει την διάμετρο δηλαδή του σπερματοδόχου. Αν δείτε μονάχα την απεικόνηση στο μαγνήτη, είναι μια διεύρυνση μεγάλη τοπική και δεν είναι υδαρές. Έχει περιεχόμενο συμπυκνωμένου σπέρματος με αποτέλεσμα λίγο να χαμηλώνει το σήμα. Δεν είναι τελείως νεράκι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να τονίσω είναι ότι και με το μαγνητικό και με το διορθικό μπορεί να δεις και άλλες ανομαλίες, όπως είναι τα κυστικά υπολείμματα των διαφόρων πόρων, τα οποία τα βλέπεις στην περιοχή εκεί του σπερματικού ολοφιδίου και λίγο πιο μπροστά.
Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε αυτό το, ηχογενές έβριμα στην περίπτωση απόφραξης του τελικού τμήματος. Τελικού τμήματος. Προσέξτε, κύριε συνάδελφε, είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό έκανα το σχόλιο. Μόνο του τελικού, γιατί είναι στάλ... Είναι δύσκολο και τμήμα. Είναι το πιο δύσκολο για τη διερεύνηση τμήμα. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα σε ορισμένα πρότυπα απεικόνησης που μπορούμε να δούμε στον όρχη. Απλώς θέλω να ξέρετε πώς θα τα ερμηνεύσετε. Είναι ένα πρότυπο μέσα στον όρχη που είναι ραβδωτό το πρόβλημα. Έχει ταινίες, σαν ράβδος. Αυτές οι ράβδες, οι ραβδώσεις, γι' αυτό λέγεται ραβδωτό πρότυπο, έχει ορισμένα αίτια. Ποια είναι τα αίτια? Να έχει νεράκι του Θεού εκεί πέρα, σε ένα είδημα του όρχιος. Να έχει νεοπλασματική διήθηση και να έχει επίσης και χρονίου τύπου ανάπτυξη ίνωσης. Δηλαδή, μέσα στον ινό δυσιτό των διαφραγματίων να έχουμε έντονη ανάπτυξη ίνωσης. Αυτά μας δίνουν, μας αλλάζουν τελείως την ηχοδομή και μας δίνουν αυτό που λέγεται ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, μπορεί να έχουμε, όπως είναι φερρυπίν στις φλεγμονές, όπως είναι σε ορισμένους όγκους του τύπου της λευχαιμίας, του τύπου του λεμφώματος, να έχουμε αγκιακές δομές μεγάλες, οι οποίες, αν δεν βάλουμε ντόπλερ, μοιάζουν με το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Γι' αυτό καλό θα είναι να έχουμε κατά νου αυτές τις καταστάσεις. Δέστε λοιπόν εδώ μια κατάσταση ίνωσης, πώς κάνει το ραβδωτό πρότυπο. Εδώ βλέπετε τις ραβδώσεις. Νομίζει κανένας αρχικά ότι πρόκειται για αγκία. Βάζοντας όμως το ντόπλερ, βλέπει ότι τα αγκία αντιστοιχούν σε άλλες περιοχές. Συνεπώς είναι ένα πρότυπο ίνωσης. Βέβαια το πρότυπο αυτό της ίνωσης το μαρτυράει και η ανομοιογένεια του παρεχήματος. Έτσι λοιπόν, η ίνωση μπορεί να μας κάνει ραβδωτό πρότυπο. Δέστε ένα άλλο το οποίο οφείλεται στις αγκιακές δομές, που είπα προηγουμένως. Δέστε λοιπόν εδώ το ραβδωτό πρότυπο, βάζουμε όμως συνέχεια το τρίπλεξ, την αγκίωση και βλέπετε ότι αντιστοιχούν απολύτως εδώ σε αγκιακές δομές διευρυσμένες, συνεπώς οι αγκιακές δομές κάναν αυτό το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης. Αυτά για όσον αφορά το ραβδωτό πρότυπο απεικόνησης που ρώτησε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Το οποίο είναι απότοκο φλεγμονών και ισχυρία. Η ίνωση είναι απότοκο πολλών διαδικασιών. Δεν είναι μόνο φλεγμονής και ηλικίες. Έχουμε πολλές καταστάσεις που κάνουν ίνωση στον όρχη και είναι ένα κεφάλαιο η ίνωση η οποία δεν έχει διερευνηθεί τουλάχιστον από κανένα. Θα πω και σε νέους. Έχουμε και το τελευταίο κεφάλαιο στην ανατομία είναι μια περιοχή διευκρίνησης η οποία αφορά το μεσάβλιο, το αρχικό δίκτυο και το μεσόρχιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το μεσόρχιο, όπου πολλοί ταυτίζουν το μεσόρχιο με το μεσάβλιο, τον μπερδεύουν δηλαδή. Γι' αυτό καλό θα είναι να πούμε δυο λόγια και να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι μεσάβλιο, τι είναι μεσόρχιο στο μυαλό μας. Εμβριολογικά, το μεσόρχιο είναι ένας σύνδεσμος. Μεσέγχυμα, σύνδεσμος, ο οποίος ενώνει τον μεσόνεφρο με την γονατική ακρολοφία, με τη γονάδα, με τον όρχη. Έτσι λοιπόν, είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ μεσόνεφρου και γονατικής ακρολοφίας. Δεν είναι μέσα στη γονατική ακρολοφία, δεν είναι μέσα στο μεσόνεφρο. Είναι εκτός του μεσόνεφρου, εκτός του της γονατικής ακρολοφίας. Είμαστε όμως ψηλά εμβριολογικά. Στη συνέχεια κατεβαίνει ο όρχης στο όσιο. Τι γίνεται αυτή η σύνδεση? Ο νεφρός είναι σε διαφορετική θέση, μακριά από το όσιο, μακριά από τον όρχη. Αυτός λοιπόν ο σύνδεσμος
λεπτύνεται, λεπτύνεται, εξαφανίζεται στο μεγαλύτερο του μήκος και ένα τμήμα του, το οποίο είναι κοντά στον όρχη, παραμένει. Βρίσκεται στην ακάλυπτη περιοχή του όρχεως. Και χρησιμεύει, δεν τον εξαφανίσαμε, γιατί εκεί μέσα πορεύονται τα αγγεία, εκεί πορεύονται τα νεύρα, εκεί πορεύονται οι φλέβες που πάνε στο ακροτελέσιο τμήμα του οσχαίου, στον όρχη. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το τμήμα δεν εξαφανίστηκε. Λειτουργεί, μας ενδιαφέρει. Το τμήμα λοιπόν αυτό παραμένει και ένα γυκνιάζον τμήμα μέσα στον όρχη τώρα, το οποίο συμβάλλει στην επικοινωνία του όρχιος με το μεσόρχιο, ονομάζεται μεσάβλιο. Συνεπώς, πού βρίσκεται το μεσάβλιο? Κόλλητα με το μεσόρχιο. Πού βρίσκεται το μεσόρχιο? Στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος. Άρα, πού βρίσκεται το μεσάβλιο? Ενδοορχικά, στην πίσω επιφάνεια. Θα σας το πούμε για αυτό το σχέδιο. Πιο μετά. Διαβάζεις παρακάτω. Και αυτό είναι καλό. Αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ μεγάλης κλινικής σύγχρονης σημασίας το σχόλιο του Διευθυντού ότι είναι στην οπισθία επιφάνεια του όρχη του Μεσάβλιο. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι κακό για τον άνθρωπο στον πλανήτη Γη, σε αντίθεση με τον αρουραίο, τον κουνέλι, τον χάμστερ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δημητριάδης είναι στο ακροατήριο, που είναι στην πρόσθετη επιφάνεια του όρχη, και γι' αυτό μεταμοσχεύσεις ορχικών κυττάρων από άνθρωπο σε άνθρωπο θα αργήσουν να γίνουν, γιατί είναι στην οπισθία επιφάνεια και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε εκεί, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται σήμερα με stem cells σε πειραματόζωα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δημητριάδης έχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Πρακτικά λοιπόν το μεσόρχιο θα το δούμε ανάμεσα στις ανακάμψεις των ελίτρων. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το μεσόρχιο. Δέστε σε εγκάρσια τομή. Εδώ είναι το κίτρινο, είναι οι ανακάμψεις του ελιτροειδούς χιτώνα. Σε εγκάρσια τομή δέστε λοιπόν εδώ το μεσόρχιο και πού βρίσκεται το μεσάβλιο. Γυθνιάζουν λοιπόν πίσω στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος. Άμα κάνει κάποιος εγκάρσιες στο μέσο τώρα, από ψηλά προς τα χαμηλά, θα δει λοιπόν εδώ, εδώ είναι το μεσόρχιο, εδώ είναι οι ανακάμψεις, είναι λοιπόν ανάμεσα στις ανακάμψεις, εδώ είναι το μεσάβλιο. Το μεσάβλιο εδώ έχει τους πόρους, όσο πάει προς τα κάτω, θα δείτε ότι στο τέλος εξαφανίζεται λοιπόν το μεσάβλιο. Εδώ εξαφανίζεται. Και λεπταίνει πάρα πολύ το μεσόρχιο. Το μεσόρχιο λοιπόν καταλαμβάνει όλη την οπίστια επιφάνεια μέχρι κάτω του όρχιος. Απλώς σταδιακά λεπτύνεται. Και ενώ στην αρχή έχουμε πλούσια αγγείωση, λεπτύνεται, λεπτύνεται και στο τέλος έχουμε μικρούς ακροτελεύθερους κλάδους. Εδώ σε παρασκεύασμα, στη μέση περίπου του όρχιος, δέστε λοιπόν εδώ τη μία ανάκαμψη, εδώ είναι η άλλη ανάκαμψη, η μία ανάκαμψη, η άλλη ανάκαμψη και αυτό το ενδιάμεσο εδώ, το πίστιο, είναι το μεσόρχιο. Εδώ που βλέπετε, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το μεσάβλιο. Μεσόρχιο, μεσάβλιο. Αν ανοίξει κάποιος μέχρι πέρα το μεσόρχιο, θα δει μέσα την πορεία των αγγείων. Και μάλιστα ορισμένοι κλάδοι πάνε στο τείχωμα του οσχαίου και ορισμένοι πάνε μέσα στον όρχη. Τώρα, τι είναι το ορχικό δίκτυο και ποια είναι η σημασία του. Έχουμε ένα
σωληνωτό δίκτυο συλλογής. Μαζεύει. Και η συλλογή λοιπόν αυτή είναι μέσα στον Όρχη. Μέσα στο Μεσάβλιο. Όμως, διάφοροι ανατόμοι κλέβουν λίγο από τον Όρχη μέσα, όχι από το Μεσάβλιο, κλέβουν λίγο από τον Όρχη, κλέβουν λίγο και απ' έξω. Λίγο ένα τμήμα των απαγωγών σωληναρίων. Γιατί είδανε ότι η ιστολογία είναι τέτοια που μοιάζουνε. Δε εμβριολογικά δε, είδανε ότι, προέρχονται από την ίδια περιοχή εμβριολογικά του Μεσόνεφρου. Έτσι λοιπόν, οι καινούργιες ανατομικές ταξινομήσεις λένε ότι το αρχικό δίκτυο περιλαμβάνει τμήμα των ευθέων σωληναρίων, ένα μεσαυλικό καθαρά τμήμα και το εγγύς τμήμα των απαγωγών πόρων. Τα οποία βέβαια καταλήγουν στο τέλος, όπως είπαμε, στην κεφαλή της επιδημίδος, στον κοινό επιδημικό πόρο. Αυτή λοιπόν είναι η σύγχρονη ταξινόμηση του οχικού δικτύου. Και βλέπετε εδώ το Μεσάβλιο, εντάξει, ένα άλλο παρασκεύασμα, εδώ είναι το Μεσόρχιο, το Μεσάβλιο, και εδώ μέσα, εδώ πέρα μέσα, βλέπει κάποιος, μπορεί να δει κάποιος το οχικό δίκτυο. Σε μεγέθηση, Μεσόρχιο, έπειτα εκτός, Μεσάβλιο, και εδώ βλέπετε αυτό, τα δίκτυα που βλέπετε εδώ πέρα, είναι το πλούσιο δίκτυο, το μεσαυλικό του αρχικού δικτύου. Αυτές τις φωτογραφίες πήραμε από πτώματα μαζί με τον καθηγητή της ανατομίας, τον κύριο Νάτση, ο οποίος αφιέρωσε ώρες μαζί μου για να βρούμε την ανατομία. Κάποιοι Βραζιλιάνοι ανατόμοι τώρα διαπίστωσαν ότι η ροή δεν είναι κατευθείαν προς τα επάνω. Δηλαδή τι γίνεται. Το σπέρμα κάνει ένα κύκλο εδώ μέσα και ο λόγος είναι ότι υπάρχει ρόλος στην ποιοτικοποίηση του σπέρματος και στο ορχικό δίκτυο και μας βολεύει το σπέρμα να κάνει ένα κυκλάκι πριν οδηγηθεί προς την επιδερμίδα. Διότι συμπυκνώνονται και παρέχουν και ουσίες μέσα σημαντικές που εμπλουτίζουν το σπέρμα. Γι' αυτό λοιπόν ανατέθηκε και ένας όρος διαφορετικής κινητικής στο αρχικό δίκτυο. Τώρα πώς απεικονίζεται το Μεσάβλιο. Εδώ βλέπετε το Μεσάβλιο σαν μια ηχογενή λωρίδα. Αυτό είναι γιατί μέσα το Μεσάβλιο απέκτησε υδρώδη ειδικό ιστό και είναι κυρίως αυτό κάτι το οποίο φαίνεται και με την πάροδο της ηλικίας, το aging. Έτσι λοιπόν, σε ηλικιωμένους θα το δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη ηχογένεια λόγω του υδρώδη ειδικού ιστού. Βέβαια αυτό μπορεί να το δει και κάποιος και σε νεαρά άτομα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα μεγίστης κλινικής σημασίας στο σχόλιο. Οι ομάδες του David Ralph στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν δημοσιεύσεις και από Ιαπωνία με τον κύριο Δημητριάδη και άλλες ομάδες. Σε ασθενείς με αποφρακτική αζωοσπερμία, δεν πειράζουμε την επιδιδυμίδα, δεν κάνουμε βιοψία, βελόνα ολιψίας 21G, παρακεντούμε την υπερηχογενή αυτή περιοχή και ο κύριος Δημητριάδης παίρνει σπερματοζωάρια για εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι λοιπόν πολύ σοφό το σχόλιο του Διευθυντού ότι και σε νέα άτομα όταν φαίνεται, για μας τους ουρολόγους μπορεί να είναι μια εναλλακτική πηγή σπερματοζωάριων. Συγγνώμη. Εδώ μπορούμε επίσης με λίγη λοξότητα στις οβελιαίες τομές να δούμε και τα απαγωγά σωληνάρια. Τα οποία μπορούμε να δούμε και όταν είναι αποφραγμένα τα παγωγά σωληνάρια. Τα δούμε, τα ίδια τα παγωγά σωληνάρια. Με τα καινούργια μηχανήματα λοιπόν μπορεί να δει κάποιος τα παγωγά σωληνάρια είναι αυτά που συνδέουν εδώ το Μεσάβλιο, βλέπετε, με την επιδημίδα. Η περιοχή λοιπόν του Μεσαβλίου είναι πίσω, εντάξει. Βλέπετε έχει διαφορετική ηχοδομή από τον υπόλοιπο όρχη και μπορεί να το δει κάποιος σαν μια περιοχή διαφορετικής σάρωσης. Το Μεσόρχιο είναι απ' έξω. Είναι αυτό εδώ πέρα, όλη αυτή η περιοχή. Καμιά φορά αναζητεί κάποιος
πού βρίσκεται το μεσόρχιο ακριβώς. Θέλει διακριτά όρια. Στο μεσόρχιο, επειδή συνδέεται και με το δέρμα, με το τείχμα του οσχαίου, είναι κολλητά, δεν διακρίνονται. Είναι μία μάζα το μεσόρχιο σε αυτή την περιοχή μέχρι το τείχωμά του. Μεσάβλιο, απ' έξω το μεσόρχιο. Μεσάβλιο, διαφορετική οικοδομή, γιατί έχει άλλο υλικό μέσα σε σχέση με το αρχικό παρέχημα. Στο μεσάβλιο, λοιπόν, τα 1500 σπερματικά σωληνάρια του καθένα μας σε αυτό το δωμάτιο ενώνονται. Ναι. Τα λέω καλά. Ναι, ναι. Και αν κάποιος ήθελε να δώσει ένα φάρμακο σε όλα τα σπερματικά σωληνάρια του Αντώνη, μπορούσε να το ρίξει στο μεσάβλιο με ψηλή πίεση και να πάει σε όλα τα σπερματικά σωληνάρια. Αυτά είναι νέα φάρμακα, έχω έναν... Στους λίγο ηλικιωμένους, επειδή έχουμε πολλές αποφράξεις του συστήματος του αρχικού δικτύου, γίνεται ένα backflow με αποτέλεσμα να έχουμε μια διάταση του αρχικού δικτύου. Έτσι λοιπόν στους ηλικιωμένους, το μεσαβλικό τμήμα του αρχικού δικτύου, θα το δείτε διογκωμένο. Συγγνώμη. Έτσι. Είναι γραμμώσεις. Αν βάλουμε το ντόπλερ, το έγχρωμο, θα δείτε ότι δεν παίρνει αγγίωση. Είναι λοιπόν αυτό το αρχικό δίκτυο, το μεσαβλικό τμήμα όπως είπαμε, το οποίο μεσαβλικό τμήμα διογκώθηκε γιατί έχουμε αποφράξεις σε τμήματα του αρχικού δικτύου. Και να ακούσουμε ερωτήσεις πριν πούμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Συνεχίζουμε. Στην απεικόνηση τέλος, αφού είδαμε όλα τα πάντα όσον αφορά το όσιο, έχουμε να δούμε και τα λεγόμενα προσαρτήματα του όρχιος. Στους ουρολόγους που έχουν να κάνουν με μεγάλα παιδιά, με ενήλικες κτλ., δεν έχουν τόσο σημασία. Έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους παιδοχειρουργούς. Γι' αυτό και πρέπει να τα αναζητούμε την απεικόνισή τους. Και η απεικόνισή τους φαίνεται κυρίως όταν υπάρχει κάποιο κοντράστ. Το κοντράστ είναι το νερό, είναι η υδροκύλη. Στην υδροκύλη λοιπόν φαίνονται αυτά τα εμβρυϊκά υπολείμματα. Είτε του πόρου του Μιούλερ, είτε του πόρου του Βόλφ, είτε των αρχαίγωνων μέσων νεφρικών σωληναρίων. Εδώ βλέπετε λοιπόν την θέση τους. Η παραδιδυμίδα είναι μία από τα υπολείμματα της άνω ομάδας των μεσονεφρικών σωληναρίων και βρίσκεται μέσα στο σπερματικό τόνο. Λίγο πάνω από το ενδοσχεϊκό τμήμα του. Πολλές φορές το βλέπουμε και μέσα στο ενδοσχεϊκό τμήμα του. Αυτή σπάνια μας δημιουργεί προβλήματα, σπάνια έχουμε συστροφή, σπάνια κιστοποιείται. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα συχνά από την παραδειγμίδα στα παιδιά. Αντίθετα, έχουμε πολλά προβλήματα από τις αποφύσεις της επιδημίδωσης και του όρχιος. Ενώ επίσης τα πλανητικά σωληνάρια, σωληνάρια δηλαδή τα οποία είναι τυφλά, μοιάζουν με τα παγωγά τα οποία απλώς οι δύο δόσεις είναι τυφλοί, του άνω και του κάτω, δεν έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα λοιπόν εστιάζονται κυρίως στην απόφυση του όρχιος. Αυτή βρίσκεται στην πρόστια επιφάνεια του όρχιος, μπροστά εδώ, εδώ μπροστά, η δε απόφυση της επιδημίδωσης βρίσκεται στην άνω-έξω επιφάνεια. Εδώ λοιπόν είναι η απόφυση του όρχιος, τη βλέπετε. Η απόφυση της επιδημίδωσης, αν υπήρχε εδώ, γιατί δεν είναι συχνό έβριμα, θα βρισκόταν κάπου εδώ. Αυτή είναι η απόφυση του όρχιος. Δες την απόφυση του όρχιος. Αυτή είναι η θέση της απόφυσης του όρχιος. Και βέβαια ο ασκήτης, ο υδροκύλη, κάνει το κοντράστ να δούμε καλύτερα την απόφυση του όρχιος. Δέστε εδώ αποφύσεις του όρχιος σε διάφορα σχήματα. Και εδώ βλέπετε συγχρόνως μία απόφυση του όρχιος και μία απόφυση της επιδημίδας. Παρέμειναν και οι δύο. Αυτή είναι η επιδημίδα και βλέπετε την απόφυση επί τα εκτός της απόφυσης της επιδημίδας.
Και εδώ βλέπετε την απόφυση του όρχιος, κάτω χαμηλά. Απόφυση της επιδημίδος, απόφυση του όρχιος. Τέλος, φαίνονται και τα πλανητικά σωληνάρια χάρη στην παρουσία του υγρού της υδροκύλης. Δέστε εδώ ένα πλανητικό σωληνάριο, είναι το κάτω πλανητικό σωληνάριο. Αυτή είναι η επιδημίδα, συνεχίζει έτσι. Και βλέπετε ότι το σωληνάριο αυτό είναι επί τα εντός της επιδημίδος, ενώ, όπως είπαμε προηγουμένως, η απόφυση της επιδημίδος είναι επί τα εκτός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ο χρόνος. Νομίζω ότι... Υπάρχει κάποια ερώτηση για αυτό το κομμάτι και εγώ προτείνω ένα δεκάλεπτο πριν περάσουμε στο τέτοιο, έτσι. Ό,τι θέλετε. Να κάνουμε ένα δεκάλεπτο λίγο, γιατί υπάρχει καφές. Θα πάρουμε μια ανάσα 10 λεπτά και να μπούμε μέσα. Αλλά 10 λεπτά δεν το κάνουμε, έτσι λίγο, για να καθίσει το πρώτο κομμάτι. Εντάξει. Και για να σας χαλαρώσω, μια και ήταν τόσο ωραίο το σχόλιο για την επιδημίδα του Διευθυντή, ότι εκεί γίνονται πολλά ουσιώδη πράγματα, η καθηγήτρια μευτικής και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου του Νάσβιλ, Τενισί, Μέρι Κλέρι Όργεμπιν Κρίστ, είπε και έγραψε ότι η επιδημίδα είναι σαν μια ιατρική σχολή. Δεν ξέρω ποια χώρα εννοούσε, μπαίνουνε τούβλα και βγαίνουνε πύραυλοι.